Είστε σε μια αποστολή στο Βόρειο Πόλο. Καθώς ταξιδεύετε εκεί, ένα τεράστιο κομμάτι πάγου πέφτει στο νερό, προκαλώντας ένα μεγάλο κύμα που έρχεται στο δρόμο σας. Τι λέτε στο πλήρωμά σας να κάνει? Να σταματήσετε το πλοίο και να περιμένετε μέχρι να περάσει το κύμα? Αρχίστε να κινείτε προς την αντίθετη κατεύθυνση? Να συνεχίσετε και να αφήσετε το κύμα να χτυπήσει? Η καλύτερη επιλογή είναι να πλεύσεις προς το κύμα, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να πάρεις κάποια ισορροπία. Οτιδήποτε άλλο θα αναγκάσει το πλοίο να βυθιστεί. Είσαι κλειδωμένος σε ένα δωμάτιο που γεμίζει αργά με νερό. Η βοήθεια απέχει 6 λεπτά. Το νερό θα φτάσει στην οροφή σε μόλις 2 λεπτά. Αλλά στο πάτωμα υπάρχουν κλαδιά δέντρου, ένα καλαμάκι και ένα σκουβάς. Ποιο από τα αντικείμενα θα σας κρατήσει ζωντανούς μέχρι να φτάσει η βοήθεια? Ο κουβάς. Βάλτε τον πάνω στο κεφάλι σας και θα δημιουργήσει μια φυσαλίδα αέρα που θα σας επιτρέψει να αναπνέετε για λίγο. Ενώ βρίσκεστε έξω κάμπινγκ, συναντάτε μια θυμωμένη καφέ αρκούδα που πλησιάζει κοντά σας. Τι πρέπει να κάνεις? Να τρέξετε όσο πιο γρήγορα μπορείτε? Να πέσετε στο έδαφος και να προσποιηθείτε ότι είστε πεθαμένος? Να μείνετε ακίνητοι και να μην κινηθείτε? Η καλύτερη επιλογή είναι να πέσετε στο έδαφος. Με αυτόν τον τρόπο, η αρκούδα δεν θα σας δει ως απειλή. Ο Γιάννης παγιδευμένος στον Βόρειο Πόλο. Ο Γιώργος χάνεται στην έρημο χωρίς ρούχα. Ποιος θα κατερεύσει πρώτος? Ο Γιώργος. Γιατί ο κρύος καιρός κάνει τον Γιάννη να τρέμει. Οι μύες του σφίγγουν και χαλαρώνουν πολύ γρήγορα και έτσι το κρατάνε ζεστό. Αλλά ο Γιώργος αφυδατώνεται γρήγορα στον ήλιο. Ενώ περπατάτε μέσα σε μια πυκνή ζούγκλα, δακωθήκατε στο πόδι σας από ένα δηλητηριώδη σφίδι. Πώς μπορείς να επιβιώσεις? Τραβώντας το δηλητήριο με το στόμα σας, πλύσιμο της πληγής με νερό και πανί, δένοντας το πόδι σας με ένα κομμάτι της μπλούζας σας. Το δέσιμο του ποδιού σας θα αποτρέψει το δηλητήριο να φτάσει στο υπόλοιπο σώμα σας. Καθώς οδηγείτε στο δρόμο, συναντάτε ένα πεσμένο δέντρο που έχει μπλοκάρει το δρόμο σας. Βγαίνετε από το αυτοκίνητο και προσπαθείτε να το μετακινήσετε. Αλλά τότε βλέπετε έναν τεράστιο ανεμοστρόβιλο να έρχεται προς εσάς. Φαίνεται ότι δεν είναι η μέρα σας. Πώς θα επιβιώσετε? Να επιστρέψετε στο αυτοκίνητό σας και να οδηγήσετε γρήγορα προς την αντίθετη κατεύθυνση? Να ανεβείτε στο πιο ψηλό δέντρο? Να βρείτε μια τρύπα στο έδαφος και να μείνετε εκεί μέχρι να περάσει ο ανεμοστρόβιλος? Φυσικά, το τελευταίο, επειδή είναι ο πιο ασφαλέστερος τρόπος. Καθώς μπαίνεις σε ένα δωμάτιο, κλείνοντας την πόρτα, αρχίζει μια φωτιά. Δεν υπάρχει διέξοδος, αλλά οι πυροσβέστες βρίσκονται στο δρόμο τους. Πώς θα κερδίσετε χρόνο μέχρι να φτάσει η βοήθεια? Ξαπλώνοντας στο πάτωμα? Ανεβαίνοντας σε μια καρέκλα για να αποφύγετε τις φλόγες? Στέκοντας στη γωνία του δωματίου? Είναι η πρώτη επιλογή. Ο καπνός κινείται προς τα επάνω, προς την οροφή. Οπότε, ξαπλωμένος στο πάτωμα, θα σας βοηθήσει να αναπνεύσετε ελεύθερα. Είστε παγιδευμένοι σε ένα λαβύρινθο
μέσα σε ένα εγκατελειμμένο κάστρο. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μία πόρτα για να μείνετε ζωντανοί. Η πρώτη πόρτα οδηγεί σε ένα δωμάτιο γεμάτο με λεπίδες και μαχαίρια. Η δεύτερη πόρτα έχει δεκάδες δηλητηριώδη φίδια και αράχνες. Πίσω από την τρίτη πόρτα υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια. Ποιο επιλέγεις? Η τελευταία πόρτα. Επειδή πρόκειται για ένα εγκατελειμμένο κάστρο, μπορείτε να κλείσετε το διακόπτη φωτισμού και να ελέγξετε εάν έχει ηλεκτρικό ρεύμα και μετά να περάσετε εκεί. Ένας τρελός καθηγητής σας πήγε σε ένα μυστικό νησί. Θέλει να δει πόσο έξυπνοι είστε. Σας παρουσιάζει τρεις πόρτες, αλλά μόνο μία είναι ασφαλής. Η πρώτη πόρτα οδηγεί σε 5 από τους πιο επικίνδυνους ανθρώπους στη γη. Η δεύτερη πόρτα οδηγεί σε ένα δωμάτιο με ισχυρό λέιζερ και καθρέφτες στον τοίχο. Πίσω από την τρίτη πόρτα υπάρχει ένα εργαστήριο γεμάτο ραδιοενέργεια. Ποια είναι η λιγότερη επικίνδυνη επιλογή? Η πρώτη πόρτα. Θα είναι πιο εύκολο να εξεπατήσετε τους ανθρώπους εκεί, ώστε να σας αφήσουν να περάσετε ελεύθερα. Χάνεστε σε ένα αρχαίο σπήλο και συναντάτε τρεις σύραγγες. Πρέπει να κολυμπήσετε μέχρι την έξοδο. Η πρώτη είναι γεμάτη με λάβα. Η δεύτερη έχει στάσιμο νερό που περιέχει βακτήρια και παράσιτα. Η τρίτη περιέχει δηλητήριο. Ποιο είναι το λιγότερο επικίνδυνο για να περάσετε? Φυσικά, το στάσιμο νερό είναι η καλύτερη επιλογή σας.